Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πλούσια σε θέματα και η σημερινή επικαιρότητα με την εκλογολογία και τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ειδησεογραφίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ψηφιακή κάρτα που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Και σε όλα αυτά έχουμε και τα γυρίσματα του καιρού. Είχαμε χαλάζει χθες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε και πάλι σήμερα να προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών. Και να ξεκινήσουμε βέβαια από την πολιτική επικαιρότητα. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για εκλογές στις 2 του Οκτώβρη με συγκεκριμένη ημερομηνία, δίχως ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες. Και πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης και στο συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Θα μας δώσει όλη την πολιτική επικαιρότητα και πολλά στοιχεία που ανέδειξε η εκπομπή CNews. Βαγγέλη, καλησπέρα. Και φιλοξενήσατε τον κύριο Αλεξιάδη, ό,τι καλύτερο στα οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Ναι, και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την οικονομία, γιατί είναι αυτή η οποία απασχολεί τον καθένα από εμάς, μακριά από τις πολιτικές κόντρες, η πραγματική. Οικονομία, η διαχείριση της καθημερινότητας είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Αυτό είναι και οι έρευνες, άλλωστε. Λίγο πολύ αναμενούν το τέλεσμά τους. Αναφέρομαι, επί παραδείγμα, στην τελευταία που δημοσιεύθηκε χθες και δημοσιοποιήθηκε στο ΜΕΓΑ της Μήτρων Ανάλυσης, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια και η οικονομία είναι τα δύο βασικότερα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες. Πάνω και από την υγεία, πάνω και από την εθνική άμυνα, από τα εξωτερικά θέματα, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, πάνω απ' όλα. Ως προβλήματα που τους απασχολούν είναι η ακρίβεια και η οικονομία, άκρως κατανοητό και νομίζω αναμενόμενο το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Μιας και τον ανέφερα, να πω ότι τη διαφορά στα δύο κόμματα την καταγράφει στο 8,2% η έρευνα αυτή που προσέχει χθες από το ΜΕΓΑ και είναι από τη Μέτρο Ανάλυσης. Τώρα, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών και έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον κύριο Αλεξιάδη. Μίλησε βεβαίως και για πολιτικά ζητήματα, για το αν θα γίνουν εκλογές. Μιας και το ανέφερα να πω ότι δεν βλέπει πρόοραση εκλογής του Αλεξιάδης. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εξαντλήσει την τετραετία. Άρα δεν βλέπει εκλογές, ούτε καν τον Οκτώβριο, που είναι μια ημερομηνία για την οποία η φημολογία που έχει αναπτυχθεί είναι πολύ έντονη. Για την οικονομία, είπε ότι υπάρχουν βεβαίως ελαφρυντικά στοιχεία από τις παγκόσμιες καταστάσεις συγκυριών. Αλλά υπάρχουν σαφές ευθύνες στην κυβέρνηση, είπε ο κ. Αλεξιάδης, για την διαχείριση σε μια σειρά ζητημάτων, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα για την καταπολέμηση της ακρίβειας και για τα όσα δεν έχει καταπολέμηση της ακρίβειας. Σας έφερε χαρακτηριστικά το θέμα των καυσίμων, το για ποιο λόγο η χώρα μας είναι η χώρα με το ακριβότερο καύσιμο, ένα από τα ακριβότερα στον κόσμο, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν εκτοξεύσει τις υποχρεώσεις των ελληνικών νοικοκυριών. Επαναλαμβάνω, δεν βλέπει εκλογές ο κ. Αλεξιάδης, αλλά βλέπει πολιτικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η συζήτηση που είχατε. Αυτό είναι αλήθεια και έδωσε και πάρα πολλές ειδήσεις ο κ. Αλεξιάδης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Το θέμα δεν είναι τι λέει ο κάθε Αλεξιάδης ή ο κάθε πολιτικός. Το θέμα είναι το τι λένε οι πολίτες. Οι πολίτες περνούν πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τις πολιτικές που μπορεί να υλοποιήσει για να βοηθήσει τους πολίτες. Η μείωση της φορολογίας είναι σε θετική κατεύθυνση όταν αφορά στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Διότι γενικά και αόριστα η μείωση ή η αύξηση των φόρων είναι μια κουβέντα που εξυπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές. Το θέμα είναι να υλοποιούμε αυτό που λέει το Σύνταγμά μας, δηλαδή να κατανέμουμε δίκαια τα φορολογικά βάρη. Το τέλος επιτιδεύματος, όπως και πολλές άλλες μνημονιακές επιβαρύνσεις στο φορολογικό σύστημα που ψήφισαν κυρίως ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, καλό θα είναι σιγά σιγά να φεύγουν και να αντικατασταθούν από μια δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Κύριε Υπουργέ, λέμε να φύγουν, αλλά εδώ ζούμε τραγελαφικά πράγματα. Πέρα από το ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε ένα σταθερό φορολογικό, αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει πάνω από 50-60 φορές το φορολογικό. Αλλά ακόμη και στον έμφυα. Αλλά ακόμη και στον έμφυα. Δηλαδή, άλλα ανακοινώνει, άλλα πάει να κάνει, άλλα ξαναφέρει τροπολογίες. Έτσι, νομίζω ότι και χάνεται η εμπιστοσύνη με τους πολίτες, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο, και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ζωές μας. Και όταν έρχεται ο λογαριασμός, δεν υπάρχει τίποτα στην τσέπη.
Αυτό είναι, είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο πρέπει να συνενέσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και κάποια στιγμή να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε έτσι θα πορευτούμε, για να ξέρουμε κι εμείς ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Όχι για τις αστοχίες των κυβερνώντων να καλεί το πολίτης πάντα να πληρώνει το μάρμαρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος είναι ένα σημαντικό εργαλείο και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε επενδύσεις και να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάτι που χρειαζόμαστε. Προσέξτε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση των αρίστων, η κυβέρνηση με τα βαριά βιογραφικά, η κυβέρνηση με το επιτελικό κράτος, με όλα αυτά τα οποία ακούμε σαν προπαγάνδα και από διάφορα παπαγαλάκια τα οποία ταϊσμένα από διάφορες λίστες κτλ. Φυσιολογικά στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικότητα. Εγώ χθες στη Βουλή είπα δύο νούμερα. Το ένα, συζητάμε χθες τροπολογία για τον ΕΦΙΑ. Ο καινούριος ΕΦΙΑ, μάλλον η τροποποίηση στον ΕΦΙΑ, ψηφίστηκε στο τέλος Μαρτίου. Η πρώτη τροπολογία που τον αλλάζει ήρθε στις 10 Μαΐου και χθες ήρθε η δεύτερη τροπολογία. Είναι μια κραυγαλαία απόδειξη ανικανότητας, προχειρότητας. Και το δεύτερο είναι το ότι μας έλεγαν ότι θα έχουμε μειώσεις στον ΕΦΙΑ. Εγώ έχω περίπτωση από τον Εύρο, για παράδειγμα, σε αγροτική περιοχή, που έχουμε μικρή μεν, αλλά αύξηση στον ΕΦΙΑ. Και οι μειώσεις στον ΕΦΙΑ που έγιναν, παρά το ότι το ζητήσαμε και το ζητάμε διαρκώς, η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί ένα πίνακα που να αναλύει ποια είναι αυτή η μείωση σε κλιμάκια περιουσίας που να αθροίζει στο τέλος 360 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο δεν το κάνει? Γιατί δεν θέλει να αποκαλυφθεί ότι οι μειώσεις που έγιναν στον ΕΦΙΑ ήταν κυρίως σε μεγάλες και πολύ μεγάλες περιουσίες. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την εκλογολογία να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Θα ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός σήμερα, αύριο, τι θα γίνει. Θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών με την επιστροφή του από το Νταβός. Ωστόσο, θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, τον κύριο Ανδρέα Πάτση. Θα έχει και ειδήσεις να μας δώσει και πολλά νεότερα, καθώς τρέχουν και πολλές δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο με την εκλογολογία και με τα σενάρια που θέλουν να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Και μάλιστα δίνεται και συγκεκριμένη ημερομηνία για τις 2 Οκτωβρίου. Κοιτάξτε, τα τελευταία 2,5 χρόνια όλο δίνονται ημερομηνίες και υπάρχει μια έντονη εκλογολογία. Και νομίζω όλοι όσοι ποντάραμε σε εκλογές μέχρι σήμερα το στοίχημα το έχασαν. Άλλοι λέγανε θα γίνουν τώρα τον Ιούνιο, άλλοι συνέδεαν ότι επειδή οι Πανελλήνιες γίνονται νωρίτερα θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει μια εκφρασμένη θέση και πεποίθηση στην προσήλωση στη συνταγματική νομιμότητα. Το έχει δηλώσει ο ίδιος κατ' επανάληψη, θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρώσει την θητεία του και από εκεί και πέρα να κριθεί για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησής μας. Δεν έχω κανένα λόγο να έχω διαφορετική άποψη ή πεποίθηση. Από εκεί και πέρα, όμως, ξέρετε κάτι, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και των ανατροπών, για να μην φανώ κι εγώ ότι δεσμεύομαι για κάτι ή δεσμεύω κάποιον, ενδεχομένως, αν ο Πρωθυπουργός θα αξιολογήσει ότι υπάρχουν συνθήκες που επιβάλλουν να γίνουν εκλογές νωρίτερα, ενδεχομένως να τις κάνει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, διότι εγγύς ο χρόνος της εκλογικής αναμέτρησης. Έχουμε πληροφορίες και για ένα σχηματισμό. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε, κύριε βουλευτά? Κοιτάξτε, η εικόνα η δική μου είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ανασχηματισμός ή, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να γίνει ένας ευρύς ανασχηματισμός. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει όλο από το χρονικό διάστημα μας στην κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί σαρωτικές και ανατρεπτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποιες προσθήκες και αφαιρέσεις για λόγους εύρος της λειτουργίας του κυβερνητικού σχήματος, βεβαίως και τις κάνει. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να γίνει, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένας ευρύς ανασχηματισμός. Κάτι που πολλοί συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει, προσδοκούν και αναμένουν και βεβαίως και η κοινωνία ενδεχομένως ασχολείται με αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας δίνει μια υπεραξία ανασχηματισμός. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί. Μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι παράγει έργο σοβαρό σε όλους τους τομείς και με όλες τις πολλές που έχουμε αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, οι ανασχηματισμοί κυρίως έχουν να κάνουν, κατά την προσωπική μου άποψη, περισσότερο με προσωπικές φιλοδοξίες παρά με ουσία. Όχι ότι δεν χρειάζονται κάποιες αλλαγές
σε κάποιους τομείς, έτσι για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το μείζον, ή να σας το πω και διαφορετικά, δεν νομίζω και ότι ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία ποιος και τι, τον ενδιαφέρει μόνο τι θα γίνει. Έτσι ακριβώς και έχετε δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, κύριε Βουλευτά, κύριε Πάτση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και είπε σε αρκετούς υπουργούς, αν θέλετε να τρέξετε για τις εκλογές, καλό είναι να μου το πείτε γέρος για να γίνουν αλλαγές, γιατί εγώ θέλω υπουργούς στα υπουργεία να τρέχουν ζητήματα και θέματα. Και άλλωστε βλέπουμε ότι σε πολλά υπουργεία δεν τρέχουν οι διαδικασίες, κύριε Βουλευτά, για να λέμε και τις αλήθειες, ενώ σε άλλα βλέπουμε ότι προχωράνε ζητήματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και η ίδια η κυρία Μπακογιάννη, το έλεγε χθες σε μια συνέντευξη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ένα πρόβλημα και το έθεσε πάρα πολύ σωστά. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ το έχω διαπιστώσει ο ίδιος, ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα και την εκλογική περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να αδρανείται το έργο της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες και σε ολόκληρη τη χώρα. Προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει σφαιρική άποψη και αντίληψη και αν θεωρεί ότι κάποιοι δεν ανταποκρίνονται, οφείλει άμεσα να τους αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι ο ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει μόνο το τι κάνουμε σαν κυβέρνηση, εάν ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του λαού, των συγκυριών, στις ανάγκες της χώρας μας και αν είμαστε συνεπείς μεταξύ λόγων και έργων. Αναμένετε πάντως ένα θερμό Σαββατοκύριακο με την επιστροφή και του Πρωθυπουργού. Θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών. Θα σταθεί και στα αποτελέσματα μετά την συνάντηση με τον Biden, ομιλία Κογκρέσου, θα δει και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, κύριε Πάτση, θα τα δούμε αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Εγώ θέλω να σταθούμε στην ακρίβεια που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους πολίτες και πώς να μην προκαλεί. Θέλουν να πληρώσουν, θέλουμε να πληρώσουμε, λεφτά δεν έχουμε. Θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, κάποια νέα μέτρα στήριξης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή πολύ καλά γνωρίζετε ζητήματα και θέματα, κυβερνητικός βουλευτής, αλλά έχετε και τις επαφές και τις συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, θα υπάρξει μείωση στο φόρο κατανάλωσης και επιτέλους οι επιχειρήσεις αυτές οι πάροχοι της ΔΕΗ θα φορολογηθούνε. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την κυβέρνηση και τα μέχρι τώρα ζητήματα τα οποία και τις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετώπιστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Θα ξεκινήσω με το μεταναστευτικό, με την ανάλυση των καθηκόντων μας, με τον υβριδικό πόλεμο των Τούρκων στον Εύρο. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε και η χώρα μας φυλάσσει τα σύνορά της θαλάσσια και χερσαία άριστα και ελαχιστοποίησε τις εισρωές. Μετά από αυτό περάσαμε στην πανδημία. Ένας ιός θανατηφόρος σε παγκόσμια κλίμακα, μια πρόκληση για όλους μας. Ανταπεξήλθε η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις προκλήσεις και θα έλεγα και καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν μιλάω για τον αριθμό των νεκρών, γιατί ένας θάνατος είναι θρήνος, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκρινόμενη με την Ιταλία, με τον Πέργαμο, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το οποίο τόσο πολύ κατακριθήκαμε, άντεξε και άντεξε άριστα, θα έλεγα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα απολύτως στις νοσηλίες οι οποίες έπρεπε να υπάρξουν. Η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε με πολλά δισεκατομμύρια χρημάτων, ώστε όλοι οι κοινωνικές τάξεις και όλοι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και εμείς να μπορέσουν να ενισχυθούν οικονομικά και μάλιστα την ενίσχυση αυτή το 50% ήδη έχει ευχαριστεί. Έρχομαστε σε μια νέα πρόκληση, η οποία είναι το κύκλο της ακρίβειας, το οποίο οφείλεται και δεν νομίζω κανένας να έχει διαφορετική άποψη και αντίληψη. Στην γενικότερη κρίση την ενεργειακή, η οποία επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήδη η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά εδώ και καιρό. Είτε αυτό οφείλεται, είτε αν θέλετε με τα χρήματα που δίνει για τη βενζίνη, είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε με την επιδότηση για το πετρέλαιο, το οποίο δίνεται σε πάρα πολλές παραγωγικές τάξεις. Εντάξει, θα μου πείτε και δικαίως. Είναι μήνυματα. Θα συμφωνήσω. Δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του Έλληνα πολίτη. Θα συμφωνήσω. Όμως η κυβέρνηση δείχνει ότι είναι κοντά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζει. Προσέξτε όμως το πιο σημαντικό. Χωρίς να επηρεάζει τα δημοσιονομικά έσοδα του κράτους. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε δώσε, 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 και μετά έρχεται ένας λογαριασμός και δεν ξέρουμε πώς θα το πληρώσουμε. Και μετά και κατηγορούμε αυτούς. Να μην έρθουν και νέα μνημόνια. Και έχουμε και μια ευκολία όταν είναι στο δώσε χρήμα, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουμε,
Έτσι, όλοι δυσανασχετούμε και οι δικαιούς δυσανασχετούμε. Η κυβέρνηση μπορεί να παίρνει μεταφράσει. Έχει πάρει δίκατρα. Να σας πω και ένα πράγμα το οποίο έχει περάσει έτσι, λίγο, θα έλεγα, στα ψηλά γράμματα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Την υποσχέθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το 2014 και την έκανε πράξη η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στο κομμάτι. Ο κύριος Τσίπρας όμως θα το ανεβάσει στα 800 ευρώ. Κοιτάξτε, στην αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας είναι ικανότατος και μακάρι να μείνει εκεί για πάρα πολλά χρόνια, διότι νομίζω είναι η κατάλληλη θέση. Μπορεί να υπόσχεται με ελαφρά την καρδιά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά δυστυχώς όταν του δόθηκε ευκαιρία να κυβερνήσει, έκανε τα αντίθετα, διότι θα θυμόσαστε από τα 751 ευρώ τα οποία είχε υποσχεθεί, πήγε στα 480 ο κατώτατος μισθός. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σιγά σιγά έφτασε στα 831 και βεβαίως θα τον ανεβάσει περισσότερο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Το οικονομικό επιτελείο συνυπολογίζεται δημοσιονομικά και είμαστε μπροστά στον πολίτη. Τώρα, θα τη δαμάσετε την ακρίβεια, κύριε Πάτση, επειδή λέτε τα πράγματα όπως είναι. Η ακρίβεια είναι μια λειτουργία γεγονότων και πραγμάτων. Θέλω να πω το εξής. Ακούω πάρα πολύ να μιλάνε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θα σας λέγα ότι έχουν δίκιο. Και μακάρι να μπορούσε αύριο το πρωί να μειωθεί ή να μηδενιστεί κιόλας. Όπως μιλάνε μόνο για το έσοδο του κράτους. Κανείς δεν μιλάει για το έσοδο του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε το κράτος να μειώσει τα έσοδά του, και σωστά το ζητάμε ενδεχομένως. Από την άλλη, δεν άκουσα καμία πρόταση να μειωθούν και τα έσοδα ή τα κέρδη, αν θέλετε, και στο ιδιωτικό τομέα. Διότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Το κόστος, σε εισαγωγικά, πάντοτε μετακυλείται στον καταναλωτή. Δεν έχουμε κάνει όμως, αν θέλετε, τη μαθηματική εξίσωση πόσο είναι του κράτους, πόσο είναι του ιδιώτη, πόσο είναι τα κέρδη, τι πρέπει να μειωθεί. Και πάρα πολλές φορές βρίσκουν την ευκαιρία μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία δυστυχώς είναι ιδιαίτερα προβληματική, πάρα πολλοί να εσχροκερδούν. Και με το πρόσχημα ότι αυτό είναι το κόστος, να αυξάνουν τις τιμές. Κάποια προϊόντα, να σας έλεγα, είναι και λίγο περίεργο και λίγο οξύμερο και δεν θα έπρεπε να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας συνδυασμός, θα πρέπει όλοι μαζί, και το κράτος και η κυβέρνηση, η πολιτεία, αλλά και ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας, να βάλουν πλάτη, ώστε να μπορέσουμε να προσπεράσουμε και να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, δεν είναι ο χρόνος τόσο σύντομος για τη λήξη του. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε πάνω από ένα χρόνο αυτή την κατάσταση. Οι συνθήκες δεν ευνοούν κάποια αλλαγή, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, νομίζω, έχει δώσει δείγματα γραφής. Βεβαίως, όταν δίνει δείγματα γραφής, κύριε Μαρκοπούλου, ξέρετε ότι όλοι τα θεωρούν και εκτιμένους. Λέει, καλά, τα βάλαμε στην τσέπη, τη δίνεις παραπάνω. Ξέρετε, έχουμε και αυτή. Γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι αυτό. Έτσι, ναι, δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά λέει, έκανε αύξηση στο κατώτατο μισθό γιατί δεν κάνει εκλογές. Διότι προφανώς όλοι έχουν συνδέσει το μυαλό τους στην παροχή με τις εκλογές. Η αλήθεια είναι, κύριε Πάτση, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές παροχές. Καθημερινά νέες παροχές που δεν θα περιμέναμε σε διαφορετική περίπτωση να τις είχαμε. Κυρία Μαρκοπούλου. Πιθανά να δούμε και μείωση του φόρου κατανάλωσης, αν θα έχουμε εκλογές. Δεν είναι παροχές. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ανταποκρίνεται και να επιλύει άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Επειδή στο παρελθόν οι άλλες κυβερνήσεις είχαν συνδέσει την παροχή αυτή με εκλογές και εκλογικό αποτέλεσμα, θα ήθελα να μην γίνεται σύγκριση με μάλλον. Όπως θα σας πω και κάτι, μέσα στην πανδημία, πόσα δισεκατομμύρια δοθήκαν για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Ήταν μια υποχρέωσή μας. Την κάναμε. Και με στήριξη βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί υπήρχε Ομόνοια και Σύμπνοια και πάρθηκαν αποφάσεις από κοινού, κάτι που δεν γίνεται τώρα τελευταία και με τις προκλήσεις των Τούρκων, για να το συνδυάσουμε και αυτό, κύριε Πάτση. Ακούστε κάτι. Η σχέση Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως Γερμανίας ή Τουρκίας Αμερικής, νομίζω είναι πάρα πολλά χρόνια γνωστή και δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι μεγάλες χώρες έχουν τα γεωπολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα και η Τουρκία για αυτούς είναι ένα προπύργιο ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να αλλάξει. Από παιδί θυμάμαι την ίδια κατάσταση και αν θέλετε η όξυση των σχέσεων οδηγούσε σε ανεξέλεκτες στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες επιβάρυναν τον κρατικό προπολογισμό και την ελληνική πολιτεία και κοινωνία. Αυτά τα ξέρουμε, είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι, και όταν υπήρχαν εντάσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, πάντα υπήρχε τρόπος εκτόνωσης να τα βάλουμε με την Ελλάδα όλα τα χρόνια. Διαχρονικά γίνεται αυτό. Διαχρονικά γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά να ξέρετε κάτι. Οι Γερμανοί έχουν δείξει σαφέστατα το ενδιαφέρον τους και την προσήλωσή τους στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να συμφωνεί σε αυτό. Και οι Αμερικανοί. Ακούστε,
κάθε αμερικανική κυβέρνηση, είτε δημοκρατική είτε ρεπουμπλικάνη, είναι στοχοπροσιλωμένη στα ενδιαφέροντά τους προς την Τουρκία. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ξένοι, κυρία Μαρκοπούλου, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα των δικών τους πατρίδων. Δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ενδιαφερθεί και πρέπει να ενδιαφερθεί μόνη της. Αν περιμένουμε να ενδιαφερθούν για εμάς οι Τούρκοι, οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι και οποιοδήποτε άλλο, ξέρετε ότι στο ίδιο θεατές θα είμαστε για μια ζωή. Και γιατί να το κάνουν άλλωστε? Και γιατί να το κάνουν? Ο καθένας διεκδικεί τα δικά του και προσπαθεί όσο το δυνατόν να ισχυροποιήσει τη χώρα του. Όπως επίσης βλέπετε ότι και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιβόητη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην πραγματικότητα δεν ξέρω κατά πόσο είναι Ευρωπαϊκή πλέον, γιατί έχει ξεκυλώσει όσο αφορά τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν, δεν έχει καμία κοινή στρατηγική. Έχει φτιαχτεί μια κυβέρνηση των Βρυξελών, το γνωρίζουμε αυτά. Γνωρίζετε τα θέματα του δικαίου, πώς πρέπει να εναρμονιζόμαστε με το δίκαιο των Βρυξελών. Αλλά όσο αφορά σημαντικά θέματα, βλέπετε ότι κάθε χώρα οχυρώνεται πίσω από τα δικά της συμφέροντα και υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Μάλιστα, τώρα υπάρχουν χώρες οι οποίες ανασχετούν με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με τη Ρωσία και αυτό έχει να κάνει με τα συμφέροντά τους και όχι με ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους. Καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι. Είσαι μόνος σου. Και από εκεί και πέρα πρέπει να χτίσεις μια στρατηγική συμμαχιών όσο σου επιτρέπεται και από εκεί και πέρα να διεκδικείς τα δικαιώματά σου με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Προφανώς, όσον αφορά την Τουρκία, είμαστε υπέρ του διαλόγου. Προφανώς, δεν εχωρούμε και δεν απεμπολούμε χιλιοστό της εδαφικής μας ακεραιότητας και του εθνικού εναέριου χώρου μας. Και προφανέστατα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, εάν χρειαστεί, θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας παντή τρόπο. Κύριε Πάτση, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο κοινοβουλευτικό σας έργο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μία πολύ σημαντική παρέμβαση είχαμε του πρώην βουλευτή, γνωστού επιχειρηματία, του κυρίου Χάρη Κάτανα, για το πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, να πούμε συγκεκριμένα, 2004-2020, που αφορά την Αλία και τη θάλασσα. Σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, εντάχθηκαν κάποιες επιχειρήσεις της περιοχής, 18 στον αριθμό. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων σε μια κρίσιμη περίοδο. Ο κύριος Κάτανας έδωσε πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες, τα οποία και θα συζητήσουμε τώρα, καθώς τον φιλοξενούμε στο δελτίο μας μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Κάτανα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Κάτανα, πολλά στοιχεία με αφορμή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την Αλία. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε στον τίτλο της αναφοράς σας αυτή, «Στραβός είναι ο γυαλός» ή «Στραβά αρμενίζουμε στην Δυτική Μακεδονία»? Ναι, δυστυχώς, κύριε Μαρκοπούλου, βλέπουμε ότι μετά από 3 χρόνια η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει προβεί σε απαλωτές ελλείψεις, μπορώ να πω και λάθη, σε σχέση με πολλά προγράμματα. Να θυμίσω για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω COVID τα 40 εκατομμύρια. Να θυμίσω την πολύ μικρή απορροφητικότητα και την ένταξη έργων που είχαμε στο πρόγραμμα Αντώνης Στρίτσης πριν από λίγο, βγάζοντας έξω μάλιστα τα Γρεβενά και την Καστοριά. Να θυμίσω το χθεσινό που διαβάσαμε σε δημοσιεύματα πρόγραμμα το οποίο εντάσσει 18 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα αλλιευτικών περιοχών από το 2014 μέχρι το 2020. Και το θέμα είναι ότι ένα το συγκεκριμένο πρόγραμμα για πρώτη φορά εκπονείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για περιοχές που δεν είναι παραθαλάσσιες. Αφορά και την επιχειρητική χώρα και αυτό είναι άξιο λόγο ασφαλώς. Διότι υπάρχουν, η Δυτική Μακεδονία έχει ως γνωστόν το 65% των επιφανειακών γλυκών νερών της χώρας. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να εντάσσονται μόνο 18 επιχειρήσεις. Αφορμή δόθηκε τα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων, συμπολιτών μας, τα οποία με ρωτούσαν χάρη γιατί δεν μπήκα εγώ σε αυτό το πρόγραμμα και εγώ καφετέρια είχα, διότι πάρα πολύ απλά διέρευσε ότι μπήκαν και πάρα πολλές καφετέρες. Να ξεκαθαρίσω εδώ, μιας και ήρθα σε επαφή με τους πλέον αρμόδιους που διαχειρίστηκαν το πρόγραμμα και μιλάμε για την ΑΝΚΟ, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ότι όλα λειτουργήσαν σωστά. Οι άνθρωποι της ΑΝΚΟ περιηγήθηκαν σε όλα τα χωριά πέριξ της λίμνης Πολυφίτου αλλά και της λίμνης στο φράγμα του Ιλαρίωνα, εννοώ στο κομμάτι που αφορά τα Γρεβενά. Ενημέρωσαν τους συλλόγους των ψαράδων, ενημέρωσαν τους επαγγελματίες και υπήρχε πολύ λίγο ενδιαφέρον.
Για την ιστορία να πω ότι μόλις δύο επιχειρήσεις μεταποίησης αλληλευτικών προϊόντων έχουν μπει στο πρόγραμμα και τα 16 είναι καταστήματα εστίασης. Και λέω όσο εδώ όλα καλά, γιατί. Διότι αυτό το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα να αντεχθούν και επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται σε σχέση με τον τουρισμό. Άρα πολύ ορθώς οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες ενετάχθησαν σε αυτό το πρόγραμμα. Και πολύ καλά και πραγματικά μπράβο με όλες τις νόμιμες διαδικασίες από τη στιγμή που υπήρχε η δυνατότητα, γιατί να μην το κάνουν. Τώρα κύριε Κάτανα, θέλω να σας θέσω λίγο κάποια ερωτήματα για να καταλάβουν καλύτερα οι συμπολίτες μας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έρευνα που κάνατε. Γιατί τάχθηκαν μόνο επιχειρήσεις από τους δύο νομούς Κοζάνης και Γρεβενών και όχι από τους άλλους δύο Φλόρινας και Καστοριάς? Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο, εκεί είναι και το μεγάλο πολιτικό ζήτημα που προκύπτει κατ' εμέ. Ενετάχθησαν σε αυτό το πρόγραμμα, μάλλον έλαβαν μέρος οι νομοί Κοζάνης και Γρεβενών, γιατί πάρα πολύ απλά η ΑΝΚΟ είναι υπεύθυνη και για τον νομό Γρεβενών, μιας και η ΑΝΓΡΕ δεν λειτουργεί. Ο νομός Φλόρινας όμως και ο νομός Καστοριάς έχουν τις δικές τους αναπτυξιακές. Έχουν όπου την ΑΝΚΑΣ και την ΑΝΦΛΟ. Ακριβώς, όπου προεδρεύονται από περιφερειακούς συμβούλους, συγκεκριμένα τον κύριο Σαββόπουλο και τον κύριο Βασιλείο. Γνωρίζοντας προσωπικά επί χρόνια αυτούς τους δύο πολιτικούς άντρες, γνωρίζω και τη σοβαρότητα του που έχουν ως άνθρωποι, αλλά και τον αγώνα που δώσανε ως πολιτικά πρόσωπα αιρετή των περιοχών αυτών. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι αυτές οι περιοχές δεν συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπήρχε συντονισμός από την έδρα, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Στις περιφερειακές ενότητες Φλόριντας και Καστοριάς. Και το λέω αυτό γιατί, εφόσον ενετάξαν 16 επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, σκεφτείτε πόσες θα μπορούσαν να μπουν στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Θα αναφέρω μόνο παράδειγμα όλα τα καταστήματα πέριξ της λίμνης της Καστοριάς. Πόσα θα μπορούσαν να μπουν επίσης στις Πρέσπες και σε όλες τις άλλες. Στην Βεγορίτιδα, στον Άγιο Παντελεήμονα και Χυμαδίτιδα. Μια σειρά επιχειρήσεων λοιπόν θα μπορούσε να αντιχθεί με αυτή τη λογική, εφόσον το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα και σε επιχειρήσεις εστίασης να μπουν και να επωφεληθούν των χρημάτων που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε μέσω αυτού του προγράμματος. Δεν είναι δυνατόν σε μια περιφέρεια όπου βαλόμαστε όσο κανένας από την πρόωρη απολιγνητοποίηση, όπου περάσαμε 12 χρόνια κρίσης, όπου περάσαμε από σε όλη η Ελλάδα 2,5 χρόνια με τον COVID, να προβαίνουμε σε τέτοιες σοβαρές ελλείψεις και να χάνουμε χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν στον τόπο μας. Κακά τα ψέματα, ναι, κύριε Μαρκοπούλου, εάν δεν εργαλοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτού του είδους τα προγράμματα για την ωφέλεια των συμπολιτών μας στη Δυτική Μακεδονία, ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει όπως δυστυχώς στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης διαλαλούν. Η ανάπτυξη θέλει χρήματα και για να έρθουν τα χρήματα πρέπει να απορροφήσουν προγράμματα. Κύριε Κάτανα, θα βάλετε λίγο μια άνω τελεία για να σας θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα που έχουν τη σημασία τους. Σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε και άλλα κονδύλια που δεν απορροφήθηκαν και θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλες επιχειρήσεις? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω μετά από αρκετή συνομιλία που έχω κάνει με ανθρώπους της ΑΝΚΟ είναι ότι όσοι κάναν αίτηση μπήκανε. Και μπράβο στην ΑΝΚΟ που διαχειρίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα και μάλιστα εργαζόμενοι της ΑΝΚΟ με δική τους πρωτοβουλία τρέξανε στα χωριά πέριξ της λίμνης για να ενημερώσουν επιχειρήσεις πέρα από τους ψαράδες όπου είχε κύρια αναφορά. Οι ψαράδες, από ό,τι μου είπε η ΑΝΚΟ, μεταφέρω αυτούς με τα λεγόμενά τους, δεν εδέχτησαν διότι είχε και ένα ποσοστό ιδίας συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, αλλά έκαναν αίτηση κάποιες επιχειρήσεις. Όσοι κάναν αίτηση λοιπόν μπήκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ζήτημα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, κατά τα λεγόμενα της ΑΝΚΟ, όπως και εγώ το έχω ψάξει, έτσι ακριβώς είναι. Έχει να κάνει με δύο περιφερειακές ενότητες. Αν θέλετε, την Καστοριά μας, όπου έχει πάνω από 5.000 ανέργους λόγω του πολέμου και της πτώσης της Γούνας. Έχει να κάνει επίσης με τη Φλόρινα, όπου βλέπουμε τι ανταγωνισμός υπάρχει με τις γειτονικές χώρες και επίσης την πρόορια απολιγνητοποίηση που αφορά και τη Φλόρινα, αλλά κυρίως αυτούς τους δύο νομούς που έχουν ένα μεγάλο μέρος των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, άρα και τις επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Μαρκοπούλου. Κύριε Κάτανα, αυτό το πρόγραμμα βγήκε τώρα, ανακοινώθηκαν τώρα τα αποτελέσματα, ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται κτλ. Μήπως υπάρχει δυνατότητα τώρα εκ των υστέρων σε κάποια έργα γέφυρα που έχουμε συνηθίσει να λέμε να μπουν και κάποιες άλλες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας? Αυτό το πρόγραμμα έχει κλείσει. Μήπως έμειναν κάποια χρήματα και υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Πάω λοιπόν να σας πω για να μάθουν και οι τηλεθεατές μας ότι μέσα στο τρέχον έτος το 2022
Εκπονείται ένα εφάμιλο πρόγραμμα που θα αφορά και τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους αλείς. Καλό θα ήταν λοιπόν εκεί στη ΖΕΠ, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να έχουν στραμμένο το νου τους σε σχέση με το νέο πρόγραμμα που εκπονείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2022, ούτως ώστε να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς ωφέλεια της Δυτικής Μακεδονίας και όλων των ενδιαφερομένων που θα μπουν και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Κάτανα, πάντως υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης από τη στιγμή που δεν ενημερώθηκαν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας οι επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό, πρώτον αυτό, και δεύτερον, όταν άλλες περιφέρειες έχουν προκηρύξει ήδη νέα προγράμματα. Θεσσαλία, ο Περιφερειάρχης, νέο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις για τον COVID, στον καιρό του COVID. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι στη μία ώρα από την πόλη της Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, παρακαλώ. Επίσης, η περιφέρεια Θεσσαλίας οδεύει σε πολύ ορθό δρόμο, όπως και η περιφέρεια Επίρου. Δεν γίνεται λοιπόν τρεις γειτονικές περιφέρειες από την Δυτική Μακεδονία να έχουν μια πολύ καλή διαχείριση σε σχέση με την απορροφητικότητα του έργου και εμείς να συνεχίζουμε εδώ να μην μπορούμε να απορροφήσουμε κονδύλια που υπάρχουν. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι τα χρήματα υπάρχουν, απλά πρέπει εμείς να τα απορροφήσουμε. Και αν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν τα απορροφήσουμε, τα χρήματα φεύγουν, επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι η κύρια αναφορά τους, ή στα εθνικά ταμεία. Το ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με την διαχείριση των προγραμμάτων προς την απορρόφηση των χρημάτων, όπου βλέπουμε ότι και τα τελευταία τρία χρόνια πάσχουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Πέραν τούτου όμως, πρέπει να ξανατονίσουμε ότι και τα προγράμματα που εκπονήθηκαν, γιατί εκπονήθηκαν μερικά προγράμματα, στα προγράμματα που εκπονήθηκαν λοιπόν, δεν υπήρξε και η καταλληλότερη διαχείριση προς την ωφέλεια των πολλών και όχι των λίγων. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν εκπονούνται, ειδικά την εποχή της πρώτης απολογιστοποίησης, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Δεν θέλω να πάει στο μυαλό μου. Οι λίγοι δεν έχουν και πρόβλημα, κύριε Κάτανα. Οι λίγοι δεν έχουν πρόβλημα. Απλά είναι περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης. Από τη στιγμή που γίνεται μέσα από τα φορολογικά δεδομένα και όλα, υπάρχουν στοιχεία. Και ποιοι ενισχύθηκαν, αυτοί που έχουν χρήματα. Το πρόβλημα δεν είναι με αυτούς που ενισχύθηκαν. Ορθώς πράξανε οι άνθρωποι. Καλά έκαναν. Εννοείται ότι δικαιούνται. Και μακάρι και να πάρουν και πολλά περισσότερα. Προς Θεού δηλαδή, εντάξει. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Η λογική μου είναι άλλη, κύριε Μαρκοπούλου. Το ότι όταν έχω ένα συγκεκριμένο ποσό να μοιράσω σε επιχειρήσεις, αν μιας και αναφερόμαστε πλέον στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων την εποχή του COVID των 40 εκατομμυρίων, είναι πολύ απλό να το δώσω σε πολλούς περισσότερους δικαιούχους με λιγότερα χρήματα. Αυτό συνέβησε μέσα από αναθεωρήσεις που γίνανε στα εν λόγω προγράμματα και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην περιφέρεια Επίρου. Και έτσι λοιπόν πήραν πολύ περισσότεροι άνθρωποι λιγότερα χρήματα, αναθεωρώντας τα κριτήρια για να μπορούν να ενταχθούν. Δεν είναι δυνατόν, αν θυμούμε καλά, από 4.780 επιχειρήσεις να έχουν πάρει μόνο οι 750 και οι 4.000 και πλέον που περισσεύουν, δεν κατάλαβα. Αυτοί δεν έχουν κοπεί γιατί δεν είχαν τα κριτήρια. Αυτοί έχουν κοπεί γιατί δεν έχουμε χρήματα. Δεν υπήρχαν τα κονδύλια, κύριε Κάτανα. Πολύ σημαντικά όλα όσα είπαμε για την Αλία και τη θάλασσα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, άρα στερούμαστε ενημέρωσης. Υπάρχει επιμελητήριο, υπάρχουν εμπορικοί σύλλογοι, θα μπορούσαν και να ενημερώσουν γενικότερα. Υπάρχουν σύλλογοι να ενημερώσουν και τα προγράμματα αυτά, προκειμένου να μην χάνουμε ευρωπαϊκά χρήματα. Κρίμα δηλαδή, πραγματικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά κύριος ρόλος στο να γίνει κοινωνός σε σχέση με αυτού του είδους τα προγράμματα δεν είναι το επιμελητήριο, δεν είναι εμπορική κατόπιση εμπορική σύλλογη, διότι τα διαχειρίζεται και τα. Εν πάση περιπτώσει, θα διανέμει στον κόσμο η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και καλό θα ήταν άνθρωποι που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ερωτή, αλλά κυρίως πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι του υπαλληλικού κόσμου της περιφέρειας, κατόπιν συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, να γίνονται κοινωνοί στα ΜΜΕ, υπάρχουν πολλά, ούτως ώστε όλο αυτό το είδος προγράμματα να τα μαθαίνουν κατά το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Όσο περισσότεροι οι κοινωνοί, τόσο περισσότεροι και οι ενδιαφερόμενοι. Και ξέρω και γιατί αναφέρομαι στον εμπορικό κόσμο συγκεκριμένα και στο επιμελητήριο. Γιατί υπάρχουν προγράμματα που αφορούν τον εμπορικό κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο, που δεν γίνονται γνωστά άμεσα. Κύριε Κάτανα, μένουμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί όλο και κάτι καινούριο θα μας δώσετε. Πάντα με στοιχεία και πολύ τεκμηριωμένο ό,τι γράφετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.
Προβλήματα εντοπίζουν παραγωγοί από την λειτουργία των λαϊκών αγορών μετά και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Νέος νόμος λοιπόν για τις λαϊκές αγορές, ωστόσο πολλά είναι τα προβλήματα. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, θα τα συζητήσουμε όλα με τον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Πάντα τα θέματα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η λαϊκή αγορά, οι λαϊκές αγορές συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, Κώστα, και φθηνές τιμές και ποιότητα προϊόντων και παραγωγή δουλεύουν και για τους πολίτες είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μετά την ψήφιση του νέου νόμου που σημειωτέων έγινε το περασμένο φθινόπωρο, τον περασμένο Οκτώβρη, ουσιαστικά ακόμη δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, γιατί ο νέος νόμος προβλέπει απίστευτα πράγματα, προβλέπει εξυγχρονισμό των λαϊκών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Για παράδειγμα, προβλέπει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα είναι τοποθετημένα και θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση, δηλαδή ο πολίτης να έχει πρόσβαση βλέποντας το σχεδιάγραμμα της λαϊκής αγοράς της πόλης του και βλέποντας πού, για παράδειγμα, πολλούνται προϊόντα μαναβικής, πού πολλούνται ψάρια, πού πολλούνται βιομηχανικά προϊόντα και ταυτόχρονα θα μπορεί να επιλέγει τον πολίτη του βλέποντας και τις τιμές στα προϊόντα. Αυτό είναι μακρινό όνειρο για την Ελλάδα, γιατί όπως μας λένε οι εκθέτες πολιτές, οι Δήμοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να κάνουν αυτή την πλατφόρμα, δεν έχουν οργανώσει τέτοιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και αυτό σίγουρα θα πάρει παράταση, γιατί δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Η καταληκτική ημερομηνία είναι ο Ιούλιος, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου, να πρέπει να οι Δήμοι να έχουν εφαρμόσει το νέο νόμο. Απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά τους εκθέτες, υπάρχει ζήτημα, γιατί έχουμε επαναφορά για την έκδοση αδειών της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για καιρό διεκδικούσαν οι εκθέτες αυτό να ξεχωρίσει. Έτσι. Και να μην σχετίζεται η άδεια με το αν χρωστά κανείς στην εφορία ή στο ασφαλιστικό του ταμείο, γιατί αν τους στερούν την άδεια επειδή χρωστά στην εφορία, για παράδειγμα, εάν δεν δουλέψει αφού δεν θα έχει άδεια, πώς είναι δυνατόν μετά να ξεχρεώσει την εφορία? Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Κατά καιρούς υπήρξε δέσμευση ότι αυτό δεν θα συμβεί. Τώρα επανέρχεται. Βεβαίως για τις θεωρημένες άδειες θα ισχύουν, θα συνεχίσουν να ισχύουν. Όταν όμως θα χρειαστεί επαναθεώρησή τους, τότε θα υπάρχουν ζητήματα και όπως επίσης θα υπάρχει ζήτημα και για τους νέους εκθέτες που θέλουν να μπουν στις λαϊκές αγορές. Είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, καθώς πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που, όπως στην αρχή είπαμε, δεν μπορεί πρακτικά να συμβεί, γιατί δεν είναι έτοιμοι ούτε το σύστημα, ούτε οι ίδιοι εκθέτες, αλλά και οι Δήμοι. Να φανταστεί κανείς ότι το ιδανικό είναι κανείς με το κινητό του τηλέφωνο να έχει πρόσβαση και να βλέπει τις τιμές, τους εκθέτες, εάν πού βρίσκεται, ας πούμε, ο Κώστας ο Μαυρίδης που πουλάει ντομάτες και μπορεί εύκολα να τον βρει και να ξέρει και ταυτόχρονα και την τιμή της ντομάτας ανά κιλό. Τώρα είναι μακρινό, πάρα πολύ δύσκολο για τους πολίτες που είναι άνω των 70 και 75 να ψάχνουν και να δούνε. Είναι δύσκολες διαδικασίες. Είναι και δύσκολο και για αυτούς που είναι νεότεροι, γιατί καλά, δεν είναι έτοιμο το σύστημα. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είχαμε τους αναλφάβητους παλιότερα, τώρα έχουμε τους ψηφιακά αναλφάβητους, γιατί όλα γίνονται μέσα από ένα ψηφιακό background με πολλές δυσκολίες. Όλα τρέχουν πολύ γρήγορα και θα τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με τα γυρίσματα του καιρού θα ασχοληθούμε τώρα και με τα προβλήματα που δημιούργησε η χθεσινή Νέρο Ποντί και το Χαλάζι. Έπληξε τις καλλιέργειες στο Βελβεντό. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Σάκουλα, διευθυντή του συνεταιρισμού Δήμητρα. Θα μας δώσει την εικόνα, καθώς είναι καιρός που μαζεύουμε τα ροδάκινα στην περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Σάκουλα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Ναι, καλησπέρα σας από... Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ενημέρωση του κοινού σας. Θα έχουμε δυστυχώς, όπως είπατε, μέσα στην χθεσινή Νεροποντή, ήμασταν πάλι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
έχουμε τις καλλιέργειές μας να πλήττονται από καιρικά φαινόμενα και αυτή τη φορά από ισχυρή χαλαζόπτωση, η οποία δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμη οριστικά οι ζημιές, το μέγεθος της ζημιάς, όμως πάνω από το 50% της περιοχής όπου βρίσκονται τα αγροκτήματα, οι οπορώνες των Ροδάκινων και των Νυχτερινιών στο Βελβεντό, έχει πληγεί, αλλού με μεγαλύτερη ένταση, αλλού με μικρότερη, και το φαινόμενο ήταν δυστυχώς εντονότατο και φοβόμαστε ότι η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βγήκατε στα χωράφια σήμερα να δείτε, γιατί όπως είπατε χαρακτηριστικά βρισκόμαστε στην εποχή της συγκομιδής, έχουν μεγαλώσει. Δεν είμαστε ακόμη, δεν ξεκινήσαμε τη συγκομιδή. Είμαστε στην περίοδο του αραιώματος, γίνεται η αραίωση των καρπών και αυτό είναι ακόμα, δυστυχώς είναι χειρότερο, διότι μετά την αραίωση των καρπών δεν υπάρχει η δυνατότητα στους παραγωγούς να επιλέξουν κάποιους χτυπημένους καρπούς και κάποιους καρπούς, ας πούμε, ανέπαφους για να τους κρατήσουν, για να τους συγκομίσουν αργότερα στην περίοδο της ορίμανσης. Γιατί δεν ξέρουν τελικά ποιος καρπός θα αντέξει και ποιο ροδάκινος θα μεγαλώσει ή το άλλο έχει καταστραφεί, έτσι δεν είναι, κύριε Σακούλη? Ναι, τώρα τα ροδάκινα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στους οπορώνες όπου έχει γίνει η αραίωση των καρπών, αυτά τα ροδάκινα που χτυπήθηκαν από το χαλάζι, πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν με κάποια άλλα που δεν θα είχαν χτυπηθεί πριν την αραίωση. Το πρόβλημα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι είχαμε πολύ πυκνή χαλαζόπτωση, με μεγάλο μεγέθους κόκκου χαλαζιού, και δυστυχώς ήταν και μεγάλη έκταση, πάνω από το 50% του αγροκτήματος της περιοχής του Βελβεντού, και φοβόμαστε μάλλον ότι θα είναι πολύ μεγάλη πάλι ζημιά, και είναι αυτό που σας είπα, ότι πέρυσι με τις χαλαζοπτώσεις και με τις παγωνές κυρίως είχαμε μια ζημιά πάνω από 85%, και δεν είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τόσο μεγάλες ζημιές. Και ακόμη δεν πήρατε τα χρήματα από την περσινή καταστροφή, πρώτον αυτό, και δεύτερον ο ΕΛΓΑΚΣ θα ξεκινήσει η εκτίμηση της κατάστασης, έχετε εικόνα? Είμαστε σε επαφή, πιέζουμε να ξεκινήσουν οι εκτιμήσεις και να στηριχωθεί ο ΕΛΓΑ με εκτιμητές και αριθμητικά και ποσοτικά μεγαλύτεροι, περισσότερους, για να γίνει αμέσως καταγραφή, και βέβαια πιέζουμε ακόμη να πάρουμε και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί και με τη χαλαζόπτωση την περσινή. Έτσι, δεν έχει τελειώσει. Έτσι, αυτό ανέφερα. Ναι. Ότι δεν έχετε πάρει ακόμη τα χρήματα από την περσινή. Από την περσινή θεομηνία. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Να ευχηθούμε γρήγορα να έρθει ο ΕΛΓΑ να ξεκινήσει την καταγραφή και να μην έχουμε άλλο χαλάζι, γιατί όπως βλέπουμε είναι πολλά και άσχημα τα γυρίσματα του καιρού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια νέα κάρτα μπαίνει στη ζωή μας. Μιλάμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα δούμε τώρα ποιες αλλαγές φέρνει. Ποιο το όφελος της κάρτας αυτής για εργαζόμενους αλλά και επιχειρήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον υπεύθυνο του Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, εξυπηρετώ, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη. Να συνδεθούμε μέσω Skype. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε, συνηθίσαμε δήμαρχε, τώρα μιλάμε με την άλλη σας ιδιότητα, του υπεύθυνου του ΚΕΠ. Να δούμε λοιπόν για αυτή την νέα κάρτα εργασίας, θα ισχύσει από 1η Ιουλίου. Ποιες οι αλλαγές που θα φέρει και γιατί έπρεπε να έχουμε και ψηφιακή κάρτα εργασίας, κύριε Ιωαννίδη? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσει καταρχήν ενημερωτικά από 1η Ιουλίου για τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που έχουν εργαζόμενους πάνω από 250 εργαζόμενους. Ουσιαστικό είναι το πρώτο στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής του λεγόμενου συστήματος Εργάνη 2 ή της μεταξέλιξης του κλασικού συστήματος Εργάνη ή της κάρτας εργασίας. Και ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι να έχουμε μια πλήρη και καθολική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, σταδιακά.
Δεδομένου ότι όπως ανακοινώθηκε, μία τέτοιου είδους αλλαγή θέλει το χρόνο του προκειμένου να υλοποιηθεί κατά τον σωστό τρόπο. Πάντως, κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να πούμε ότι στη Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε τράπεζες και σούπερ μάρκετ με τόσους εργαζόμενους. Αριθμός 250, πολύ μεγάλος. Να πω ότι, σύμφωνα με τα όσα είπε του Υπουργείου τώρα, να πω ότι όντως είναι περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων στον οποίο θα εφαρμοστεί το πλάνο της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο μάλλον. Και αυτό για λόγους πιλωτικής εφαρμογής. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι να υλοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι ουσιαστικά ψηφιοποιείται πλέον η λειτουργία και η καταγραφή της εργασίας. Και με το νέο καθεστώς και επί της ουσίας ψηφιοποιούνται όλες οι δραστηριότητες γύρω από την εργασία, είτε αφορούν τις υπερορίες, την υπερεργασία, τα ρεπό, τις άδειες και μία σειρά από άλλες δραστηριότητες. Και επί της ουσίας ο εργαζόμενος μέσα από μία εφαρμογή θα μπορεί να δηλώνει και το χρόνο παρουσίας και αποχώρησης από την εργασία, αλλά να έχει μια πλήρη εικόνα για την εργασιακή του κατάσταση. Είναι μια νέα καινοτομία, είναι ένα νέο μοντέλο που μπαίνει στη ζωή μας, ευελπιστώντας να κάνει καλύτερες τις συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζει τα εργατικά και εργασιακά δικαιώματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και να διασφαλίζει, κύριε Ιωαννίδη, και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά να υπάρχει και αντικειμενικός τρόπος ενημέρωσης. Γιατί ξέρουμε με την κάρτα εργασίας σε διάφορους χώρους, πήγαινε ο ένας συνάδελφος, χτυπούσε την κάρτα σήμερα, ο άλλος αύριο, ο άλλος μεθαύριο, τα γνωρίζουμε, γνωστά είναι αυτά. Φεύγαμε νωρίτερα, λίγο βγαίναμε, λίγο γυρνούσαμε. Τώρα αυτά θα γίνονται μέσω μιας εφαρμογής, ενός application στο κινητό. Υπάρχει ένα ζήτημα πώς, κατά την άποψή μου, γιατί το ζω, αν θέλετε, και πλέον καθημερινά εδώ, πώς πολλοί άνθρωποι προσαρμόζονται σε όλη αυτή την ψηφιακή αλλαγή. Για μένα είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δύσκολο, δεν είναι απλό. Και πολλοί άνθρωποι πραγματικά δυσκολεύονται, για να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, όμως, η ψηφιακή μετάβαση, η ψηφιακή αλλαγή είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει εύκολα ή δύσκολα να προσαρμοστούμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι μπροστά μας αυτή η νέα καινοτομία. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να φέρει και να βελτιώσει τις συνθήκες. Βέβαια, το ζητούμενο τώρα, για να κάνω, αν μου επιτρέπετε, ένα πολιτικό σχόλιο. Βεβαίως. Πέρα από τις ψηφιακές κάρτες, το ζητούμενο να έχουμε και εργασία. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καλά έτσι όλα ακριβώς. Αυτά, αλλά αν υπάρχει δουλειά, πιστέψτε με, και βελτιώνονται και οι ίδιες οι συνθήκες της εργασίας για όλους συνολικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση. Εμείς, ακόμα και ενημερωτικά, για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί, εδώ είμαστε. Έτσι, τα γραφεία μας στην πλατεία Λασάνη 15 και στα τηλέφωνά μας. Ακόμα και οι ανθρώπους που θέλουν να μάθουν γι' αυτό, έτσι, με πολύ καλή διάθεση πάντα έχουμε την πρόθεση να ενημερώνουμε. Και βέβαια να πούμε, κύριε Ιωαννίδη, και να τονίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετήσετε και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν και με διαζώσεις επικοινωνία και τηλεφωνικά, όπως επίσης να πούμε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι εδώ, ωστόσο και το εξυπηρετώ είναι εδώ για να βοηθήσει και να στηρίξει τους πολίτες που έχουν ανάγκη για περισσότερες λεπτομέρειες. Και όπως χαρακτηριστικά το είπατε, οι περισσότεροι είμαστε αναλφάβητοι ψηφιακά. Βάζω και τον εαυτό μου. Κοιτάξτε, είναι μια μετάβαση δύσκολη, αναγκαία πλην δύσκολη, θέλει το χρόνο της. Υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί για τον τρόπο με τον οποίο συντελείται, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαφορετική συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή το ζούμε, εμείς είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, ανθρώπους που δεν μπορούν, ανθρώπους που θέλουν υποστήριξη και βοήθεια, ανθρώπους που νιώθουν την ανασφάλεια λειτουργίας μιας εφαρμογής, γιατί όντως για κάποιους ανθρώπους που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι υπάρχει μια ανασφάλεια. Και αυτό που είπατε, ναι, και κατοίκων στις περιπτώσεις που χρειάζεται μπορούμε να διαθέσουμε τις υπηρεσίες μας και κατοίκων ή να μεταφέρουμε έγγραφα, υπηρεσίες, πιστοποιητικά ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και εμείς που γνωρίζουμε έχουμε πάλι έτσι έναν φόβο γενικότερα και μια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Γι' αυτό είστε εσείς, για να μας διευκολύνετε στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.